Dallas timeout. Η άμυνα θα βγει για τους Defenders. Ο Ανιτζέκης θα πάρει το φάουλ και θα γίνει δικαίωμα για δύο ελευθερές βολές. Έχουν μπει αυτά που δεν μπαίνουν και έχουν χαθεί αυτά που δεν χάνονται. Ώρες παίζουν βόλεϊ κάτω από την ρακέτα των Pistons, Gathers. Ειδικά ο κύριος στο κελί αυτή τη στιγμή τις ελεύθερες βολές. Κάνει θράψη. Εξαιρετικός αυτό το διάστημα. Πιστεύω στο στη δεύτερη. Λίγα δευτερόλεπτα για να δούμε το Σπανόπουλο. Τέλος δεκαλέπτου. 14. Όλα. 14-15, συγγνώμη. Σωσή είναι να οι Zigeaders πάνε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε με το δεύτερο δεκάλεπτο. Έναρξη δευτέρου δεκαλέπτου. Εδώ στο κλειστό των Μελισσίων. Πρώτο κλειστό, Zigeaders 14-15. Ένα εξαιρετικό πρώτο δεκάλεπτο και από τους δύο. Λάθος θα γίνει. Τρέξου, το κάνω. Γρηγορό ο Θεοδούρου. Δεν θα λαφέψει. Βρίσκει την μπάλα στο καλάθι. 14-17. Το νούμερο 27. Θα είναι Γκέδερς. Καλογερόπουλος θα πάρει το φάουλ. Κατοχή για τους Pistons. Παρότι είναι μόλις το πρώτο παιχνίδι και για τους δύο, μετά την αποχή. Οι δύο ομάδες έχουν μπει στο παρκέ με πολύ καλό ρυθμό. Έχουν συνδεθεί με το καλάθι. Προσπαθούν να παίξουν ωραίο μπάσκετ. Μεγάλη ενέργεια για δύο. Μπάλα στο σύνδερο. Κάνει τράψη, είπαμε, και στις δύο πλευρές του κυπέλλου. Στεγάς, πάρα στη γωνία στο Τζούλο. Δεν θα κάνει το χάρτη την μπάλα. Καρατσίκος.
17. Σε λίγο Γιώργο Πρίτσι. Μόνο από Γιώργο Σταμάτη, κύριε Παπαδόπουλε. Κοιτάξτε να προπονηθείτε, να τα βάζετε κι εσείς. Εντάξει, πλάκα κάνω. Τι πάσα πέρασε ο μικρός, τον Καρατσικό, κατά τα πόδια του αντιπαλού. Εθνικό rebound, πάρα πολύ ενεργητήμιση από τον Τζούμα. 17, όλα. Το πουζ, ο οποίος αστόχησε, νέο επιθετικό. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι μια πληγή ανοιχτή για τους Πίστονς. Έχουν δώσει δεύτερες επιθέσεις, πολλάκες φορές μέχρι στιγμής. Την μπάλα χαμηλά στο Καρατσίκο, καλάθι και φάου! Καρατσίκο, 20-17. Είπαμε το παιχνίδι μέχρι στιγμής είναι μία σου και μία μου. Σερί αυτή τη φορά από τους υπεντούχους. Επιθετικό rebound, κάπα στα κοπία του Θεοδόρου. Έχω την εντύπωση, με το χέρι δείχνει ο ρεφ ότι το κατέβασε. Οκ, ότι πει εκείνος. Έχω και εγώ άποψη, δεν τη λέω όμως. Δεν τη λέω. Ας το δώσω κάπας. Να βρει τον ζωγράφο. Παρενέδρο Καρέτσης, επίθεση 13 δευτερολέπτα για τους Ειδικέδες. Παπαδόπουλος, Λοδόρου, έτσι ο Πούτσος. Θα τρέξει και όλο το γήπεδο μικρός. Σταυρωτές. Θα φάγει πει ο Μανώλης με το παιχνίδι για την ποιότητα του μικρού. Μανώπουλος στον Παπαδόπουλο, θα τον περάσει, θα στοχίσει, ζητάει φάουλο και ο Μανώλης, τίποτα λέει ο ρεφ, για να δούμε το Θεοδόρου, στον Γιωρόπουλο στον περιμένει, θα αφήσει την πάρα στο καλάδι με πολύ όμορφο τρόπο, 20-19, από το νούμερο 77, και αυτός πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση, σε αυτά τα πρώτα 14 λεπτά του παιχνιδιού. Πανόπουλος θα προσποιηθεί με ταυλό 22-19. Ό,τι και να πούμε για τον Μανώλη είναι λίγο. Η ποιότητά του, η εμπειρία του, τον έχουμε δει σε μυθικά παιχνίδια. Σε παιχνίδια 45 λεπτών να κατεθέτει τα αγωνιστικά του για προσευτήρια. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Πάρει το φάουλ και πάει και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Άσονα στην πρώτη. Πανόπουλος. Καλογερόπουλος. Για τρεις. Αστοχός. Αστέκα στο rebound.
κλείσει τον όγκο του, το κορμί του. Νέο επιθετικό. Είμαστε περίεργοι να δούμε τη στατιστική, να δούμε πόσα επιθετικά έχουν μαζί οι Τιγκέβερς. Σπανόπουλος, Βουτής, ελευθερία από μικρός. Συγκρούστηκε εκεί με το Στέκα, όλα καλά, έχουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Αλιμπέρτης, 22-21. Το νούμερο 39 των Τιγκέβερς, ο οποίος έπεσε λίγο άτσαλο στο γήπεδο, στο παρκέ. Σπανόπουλος έχει κερδίσει το φάουλ, έχει δικαίωμα για 2, ελεύθερες βολές, 23-21. Συνεχίζει στη δεύτερη, μπορεί φάουλ με εντυπωσιακό τρόπο από τον μικρό, τον Πίτσο. Θα πάσει στον Παπαδόπουλο, θα πάρει το φάουλ, εντοματικό, θα έχει δικαίωμα για βολές. Τις μονομαχίες ανάμεσα στον Κάπα και τον Παπαδόπουλο. Περέχει στο ύψος ο Κάπας. Αυτό που έχει να την παρατάξει ο Παπαδόπουλος είναι το κορμί του, ο όγκος του, η δύναμή του. Δεν είναι και εύκολη η αποστολή να τον σπρώξει, πρέπει να τον κρατήσει μακριά του σγραφιστό. 24-21. Έξω και βολή του Κάπα. Φάουλ. Θα διατηρηθεί. Έχουμε στη δεύτερη. Η συνεχόμενη πόντια τον Κάπα. Ας το προσυμβολή. Την αρχήτητά του ο Τσούλος, 26-24. Νέο βλέψιμο, αλληλεύτης, θα πάει μέχρι μέσα. Νέο καλάθι, 26 όλα παρακαλώ. Πάμε, Ιωνή,
είναι καλή από την έναρξη. Τρεκάτε ποδαράκια μου, μέχρι τέλος αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για βολές. Όσο λευκοχύσει να βάλει σε θέση οδηγού αυτόν και την ομάδα του. Έχουμε time out, αν έχω καταλάβει καλά. Και βέβαια, 2 λεπτά για το τέλος με το σκορ στην απόλυτη ισορροπία 26-26. Λοιπόν, τέλος time out. Οι απαραίτητες οδηγίες μου έχουν κάνει κατέρων θέμα στους δύο πάγκους. Δεν υπάρχουν βολές, το λάθος είναι δικό μου. Στο δια 3, η μπάλα στο σίδερο, ο Καρατσίκος θα μαζέψει. Πανόπουλος. Τζούμας, Πανόπουλος, Κάπας. Πολύ όμορφη ενέργεια. Πάρει και το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Έχουν συμπληρώσει 5. Εξαιρετική προσπάθεια από τον Τσούλο, ποιος έχει βρει ρυθμό, είναι τον κεντρικό διάδρομο. Εξαιρετική ενέργεια, άψε την μπάλα με το δεξί, 28-28, για να δούμε τον Κάπα, αυτή τη φορά θα συνεχίσει. Γκέδερς τα έκαναν μαντάρα, το ξέρουν και εκεί, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο, θα τα δουν στο βίντεο και θα μ' ακούνε και θα λένε πόσο δίκιο έχει αυτός ο άνθρωπος. Κάπας θα στοχίσει, τους βαθμούς περιμένω από τους σπουδαστές μετά το πέρας εξαμήνου. Πάει και με τον υπεύθυνο επικοινωνίας, τον κύριο Σορπά. Είχαμε ο Τσούλος, έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι. Βάσει το όνομά του, πολλές κατηγορίες της στατιστικής, όχι μόνο στους, στο σκοράρισμα. Τον πιάσαμε. Κάπα, τον βλέπουμε εδώ να οδεύει προς τον πάγκο, τη θέση του να πάρει ο Καλογερόπουλος. Οι ρεφτοί έκοψαν το παιχνίδι. Το 8. Σίγουρα αρκετός χρόνος για μια καλή επίθεση. Πέκας Αλιμπέρτης πάρει μόνο στην προσπάθεια. Τέλος πρώτη μικρόνου. Οι δύο ομάδες στην απόλυτη ισορροπία. Περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, μεγάλη αγωνία το δεύτερο ημίχρονο σε πολύ λίγα λεπτά.
Λοιπόν, όλα έτοιμα. Έναρξη του δεύτερου μικρόνου. Μεγαλάθη. Και 28, 30. Σκορήρος Τέκας. Και φάουλ από τον Εσυνήθη υποχτώ τον Κάπα. Τριάντα όλα. Άσο το συμβολή. Επιθετικό rebound. Την μπάλα στο μικρό. Λοιπόν, και πάλι εδώ στο παιχνίδι μας, τέλος time out. Καλογερόπουλο, δεν θα λαφέψουν, 34-32.
Detroit με τη μόνη διαφορά ότι έχουν μόλις 4 δευτερόλεπτα για να δούμε τι ακριβώς θα σκαρφιστούν τώρα. Παναφορά της μπάλας Σπανόπουλος θα σταθήσει. Κάπας στον Καρέτσι. Σπανόπουλος πάλι φάουλ. Να είστε σίγουροι ότι μόλις μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Μπάλα θα πάει σε εκείνο. Κάνουμε την πρόβλεψη. Σπανόπουλος για τρεις, θα σκορπίσει. Ο Βαδόπουλος Θεοδόρου, Αλιμπέρτης. Θα βάλει να παλικαρίσει ο Γαλάθη. Σπανόπουλος θα πάρει το σκριν. Το τσούμα. Λιβέρτης προσπάθησε να κλέψει. Καλογερόπουλος σου διά τρεις. Την μπάλα στο σίδερο. Την πάνω από ποιον, Θεοδόρου. Λύση να τρέξει όλο το γήπεδο. Τσούμα θα στοχίσει. Πάση εκεί πέρα στο Μαλιέ. Εδώ ο Παρατσίκο. Μπάλα συστημένη στα χέρια του Τσούλου και από εκεί στα σίγουρα χέρια του Αλιμπέρτη. Τσούλος Θεοδόρου. Τσούλος θα πάρει την μπάλα. Έχει το Τσούμα και τον Καλογερόπουλο πάνω του. Θα γυρίσει, θα στοχίσει. Για να δούμε το Μανώλη. Η ώρα του. Πάει μέχρι μέσα. Εντάξει, σταματάμε να μιλάμε. Με time out 3 και 15. Οι δύο ομάδες να βρίσκονται στο 34-34. 3 και 8 για το τέλος. Συνδυα 2. Σίδερο, ριβάτο από ποιον, από Θεοδόρου. Ναι, επιθετικό. Λιγώνουν για ακόμη μια φορά. Τζορμπάς. Και ο Τζούμας πάνω του. Τίποτα λίγο ρε. Θα κλέψουν την μπάλα οι Πίστορς. Για δύο. Είναι ο καλύτερος παίκτης των Pistons από σε. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής είναι αυτός που οδηγεί την ομάδα του σε ασφαλή μονοπάτια. 36-34. Thank you.
38-34. Βάζει τα χέρια του ο Κάπας. Θα κρατήσει ο Παπαδόπουλος, θα πάρει το φάουλ. Γραμμή της φιλανθρωπίας. Έξω από συγκρότη. Έξω από συγκρότη. Έξω από συγκρότη. Δεύτερη. Θα κλέψουν την μπάλα για να δούμε το Μανώλη. Όχι, δεν θα το κάνει.
έχουμε πει, είναι το δεκάλεπτό του. Αν δεν το κάνει τώρα, όχι το κάνει. Μπορεί όλο το παιχνίδι να είναι άφαντος και στο τελευταίο δεκάλεπτο να εμφανιστεί για τα καλά. Το και 31-42-38. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Από ποιον από τα χέρια του, Σπανόπουλου λέει ωραία. Παπαδόπουλος. Τελείωσε την επίθεση, της έμεινε η μπάλα στα χέρια. Θα κερδίσει η εμπειρία, ο ενθουσιασμός. Σπανόπουλος. Άλλη μπάλα, Κάπας για δύο. Μάλιστα, 44-38. Θα το ψηλώ. Δύος, παραλαμβάνω πραγματοποιεί, ξέρει τι εμφάνισε. Σουτιατρή. Κουβούνισε ο Τσούλο 44-41. Δεν το παρατάνε το παιχνίδι. Πολύ καλά κάνουν. Γιατί άλλωστε είναι μαχητές. Θα το πάνε μέχρι τέλους. Το σπίσι. Πολύ όμορφη ενέργεια. 46-41. Από τον Περβενιώτη. Μέσα θα πάρει το φάουλ. Ένα φθηνό λάθος και από ποιον, από τον καλύτερο του παίκτη, τον Αλιμπέρτη. Λύστη στην μπάλα, πάμε σε time out. 46-41, 6-46 για το τέλος. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Ξεκίνησε. Να πας. Κακό. Πολύ κακό, το ξέρει ο ίδιος. Η άμυνα θα βγει. Τζορμπάς. Σαράντα-τρία, ρίξει την διαφορά στους τρεις. Θα πιέσουν εδώ οι Τιγκέδερς. Σταματάει την τρίπλα ο Καλογερόπουλος. Καλατσούκος θα τεκάσει. Αποφέρει καρπού σου πίεση. Γελάκης, Ζορμπάς. Γελάκης θα πάρει το φάρο τον Καλατσούκο. Θεοδόρου.
Θεοδόρου, νέο επιθετικό. Χάσε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Θα κάνει το φάουλ τώρα. Έξω προς το παρόν δεν το κάνουν σε αυτές τις τελευταίες στιγμές του αγώνα. Time out, μάλιστα 4.23 για το τέλος, 46-43. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο παρκέ, έχουμε και πάλι παιχνίδι. Για δύο από τα τέσσερα, πάρα στο σύντερο, ριμπάουντ από ποιον. Καλή πέμπτης. Βίση. Ο καλάθι από τον κύριο με το νούμερο 39. Η διαφορά στον ένα. Η φινάλε. Στο συν 2, 2:56 για το τέλος, πάμε σε time out. Τα πιτσιρίκια θα μας τα πει μετά ο Μανώλης. Του μας Σπανόπουλος. Θεοδόρου, για τρεις είναι μόνος του. Προσπαθήσει. Καρέτσις. Σπανόπουλος. Συνδυα δύο, η μπάλα στο σίδερο. Μαζεύσει ο Αγγελάκης και αποτεί στα χέρια του Αλιμπέρτη. Οδεύουμε για τα τελευταία 120 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού. Θεοδόρου, του δίνουν το σουτ. Αυτή τη φορά δεν το παίρνει. Μπάλα στο Στέκα. Και από εκεί... Ο Αγγελάκης ήταν το αριστερό μεταχτάρι. Πανόπουλος. Πάρει το φάουλ, τέταρτο ομαδικό. Στην προσπάθειά τους να κλέψουν την μπάλα το Μανώλη. Εντάξει, δεν είναι και το εύκολο πράγμα του κόσμου. Καλογερόπουλος. Το Παπαδόπουλο πάνω του. Ο Παπαδόπουλος πρέπει να γνωρίζει ότι έχουν τέσσερα ομαδικά.
Παραλίγο το λάθος. Το Τζούμα έξελε ο Ρεφ. Πρέπει να φύγω να το ζωγραφιστώ. 7 δευτερόλεπτα. Καλογερόπουλος από το σπίτι του. Τζούμας, νέο επιθετικό ριμπάου. Τους κάνει τεράστια ζημιά. Ανάσες οξυγόνου είναι ο Τζούμας στους συμπαίκτες του. Κερδίσει και το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Το νούμερο 22. Άστοχο στην πρώτη. 1 και 10. 70 δευτερόλεπτα. Και μάθουμε τον τελικό νικητή. Λέτε ότι θα έχουμε 40. Για να δούμε. 47-48. Διαφορά στον πόντο. Καρέτσι σε κάτσε στο πάγκο. Καρατσίκαρα ψύχος πέρασε στο παρκέ. Αλιμπέρτης. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Από τα 8 το μπουμπουνάει. Δεν θα δικαιωθεί. Σούτε στίκ του. Έτσι είναι αυτά. Αν έμπαινε θα ήταν όλα ωραία. Θα ήταν θεός. Βιάστηκε. Εντάξει, δεν έκανε το λογικό. Πήγε σε μια γρήγορη επίθεση. Κόντρα στο παιχνίδι στο τελευταίο λεπτό. Κόντρα στο βάδισμα ένα πόντο. Θα γίνει το λάθο το Καλογερόπουλο. Πίεσε το Παπαδόπουλο από φέρει καρπούς. 39 και 5. Στέκα στην επαναφορά. Θεοδόρου, πάμε για την άλλη δύο κατοχών. Τουλάχιστον. Θεοδόρου, τι κάνει εκεί αμυγός. Παπαδόπουλος θα πάρει το φάουλ. Δεν έχουμε βολές από τον Μανώλη. Ο Παπαδόπουλος σηκώνει υπό την κατοχήρη του. 32 δευτερόλεπτα. Τους έχει πιάσει μια τρέλα τους διγέδερς. Είναι μπροστά. Και το παιχνίδι τελειώνει. Βλέπετε καθαρό μυαλό. Και μυαλωμένη επίθεση. Καλά! Με ταμπλό παρακαλώ, 47-50, κρατάνε την τύχη στα χέρια τους. Για να δούμε αν θα κάνουν φάουλ ή αν θα τους αφήσουν να κάνουν την επίθεση. Καλογερόπουλος θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Είναι δεδομένο ότι θα πάνε σε ένα γρήγορο μετά οι Pistons. Θα ποντάρουν στην αστοχία των αντιπάλων τους. Αλλά ας μην προτρέχουμε. Πάμε να δούμε τι θα κάνει πρώτα το νούμερο 12 των Detroit. 47-50. Κρατάνε τη νίκη στα χέρια τους οι Together στην πρεμιέρα, στο πρώτο τους παιχνίδι στη διοργάνωση. Καλογερόπουλος αστοχήσει. 48-50. Και θα πάρει το φάουλ. Πανόπουλος κύριος όπως πάντα. Θα πάει να το σηκώσει. Αφήνει τη δουλειά να την κάνουν οι συμπαίκτες του. Και έτσι πρέπει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Ευστοχή και στις δύο. Και παίρνουν το παιχνίδι. Σε διαφορετική περίπτωση τίποτα δεν έχει τελειώσει. 48-50. Το 46-41. Έχει γίνει 48-51. Μετράνε επιμέρους 2-10. Θα χάσει τη δεύτερη. Καλογερόπουλος βγάζει ένα τρίποντο. Πάω θα γίνει, όχι, καπάς. Οι διδιέτες θα πάρουν τη νίκη με 48-51 στην πρεμιέρα. Την πρώτη τους παρουσία στο πρωτάθλημα. Συγχαρητήρια λοιπόν στους διγέδες, συγχαρητήρια και στους Detroit. Εξαιρετικό παιχνίδι για πρώτη αγωνιστική. Το πρόβλημα φυσικά στους διπλητές αλλά και στους Pistons. Τελικό σκορ
Detroit Pistons, The Gathers, 48-51. Καλησπέρα από το κλειστό των Μελισσίων. Έχουμε πρεμιέρα. Οι γνωστοί και μη εξαιρετοί, Detroit Pistons ενάντια στους νέους, The Gathers. Και το καλάθι. Για τους Detroit. Ανοίξουν το σκορ. Άμυνα θα βγει. Θα πάει μέχρι μέσα, θα πάρει το επιθετικό, επιμένει, προσποιείται, ούτε τώρα. Είναι μόνος του. Πασχολή στη ΣΥ. Ο Καλογερόπουλος. Τα πρώτα. Το πρώτο καλάθι θα έρθει για τους Τιγκέδες. 2-2. Η απάντηση δεν θα έρθει από την άλλη πλευρά για τους Pistons. Νέο καλάθι. Οι Τιγκέδες θα περάσουν μπροστά. Προβάδισμα. Τέσσερα, τέσσερα. Από το νούμερο 75 των Pistons. Από τον Κάπα. Θέλω το 2-0. Λοιπόν, Μανόπουλος. Τι να πούμε για το Μανώλη, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Θα προσκύσει, θα σπαθεί για το επιθετικό. Η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Στεγκά. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά στον Κάπα, ο οποίος θα γυρίσει προς το καλάθι. Και θα φύγει το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία. 6-6. Τα πρώτα δείγματα γραφής και από τις δύο ομάδες αφήνουν υποσχέσεις για ένα σπουδαίο παιχνίδι. Συν για τρεις. Αυτό.
Πας για δύο. Πέντε και 32 από την έναρξη του παιχνιδιού. Πάσα και συμπληρώνει φόντο. Ο Μπίτσος κέρδισε το φάουλ. Νέα προσθήκη για τους Detroit. Καρατσίκος. Θα κοπεί στα ίσα από τον Αλιμπέρδη. Αλιμπέρδη λυπήγει τον εφηλιασμό. Ούτε σε δεύτερο χρόνο έχουμε καλάθι από τον Τσίλο. Σπανόπουλο, θα πάει μέχρι μέσα. Κάνει το 8-6. Θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του ο ηγέτης των Pistons. Αλλαγές, ο Στέκας θα περάσει στον πάγκο. Θεοδόρου στη θέση του. Φορά της μπάλας για τους διγέρες. Για ποιο λόγο διάστηκαν τώρα. Άδυσος στη σηκή. Το push ήταν 14 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Καλογερόπουλος είναι μόνος στο γωνία. Θα πάρει την προσπάθεια με την βοήθεια της τύχης. Προβάδισμα 5 πόντων. 11-6. Διαχειρός, επαναλαμβάνω, Καλογερόπουλου. Μπάλα στη γωνία, θα πατήσουν οι διγέρες, όχι. Θα πήγαν τη χέρι. Μπάλα είναι συστημένη σε αυτούς. Και το νούμερο 19 ο Τσούλος. Τρίποτη βόμβα. Θα μειώσει στους 2. Κάπας. Καλογερόπουλος. Καλογερόπουλος. Δύο, σιδερό, του πάρω από ποιον. Τα κέκα του Τσίλου πέρασε εκτός. Ως αυτή του κατοχή για τους Destroy, 3 και 4. Καλογερόπουλος θα πάρει το screen. Κάπας θα πάρει το foul. Θα γίνει το λάθος. Με κάτι από τα αράκια μου. Πάμε σε ρί 7-0. Την φορά σκόρερο Θεοδόρου
11-13. Παρακολουθούμε εκπληκτικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Σπανόπουλος θα πατήσει έξω από τη γραμμή τον 6-75. Μία σου και μία μου. Θα βγει για τους Pistons. Πάμε στο τρίτο time out, 1:27 για το τέλος.